Σήμερα η συνταγή μας είναι μπέργκερ με πράσινη σαλάτα, ξηρούς καρπούς και σος με πορτοκάλι. Είναι μια συνταγή που έχει σαν βάση της ένα αγαπημένο φαγητό όλων, το μπέργκερ. Με τη συνταγή αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να φτιάξουν οι ίδιοι ένα φαγητό, το οποίο συνήθως αγοράζουμε από εστιατόρια fast food. Η συνταγή αυτή είναι αρκετά διαφορετική από το τυπικό μπέργκερ που όλοι ξέρουμε. Με τις προσθήκες και τις αλλαγές που κάναμε, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο υγιεινό και ισορροπημένο διατροφικά από το τυπικό μπέργκερ που θα μπορούσαμε να φάμε από ένα delivery. Αφού έχει προηγηθεί ο καθαρισμός του χώρου και η προετοιμασία της κουζίνας, μπορούμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία της σημερινής συνταγής μας. Οι εκπαιδευόμενοι της ομάδας, κατευθυνόμενοι από τον εκπαιδευτή σεφ, ξεκινούν να φέρνουν τα υλικά που θα χρειαστούν για να ετοιμάσουν τα μπέργκερς και την πράσινη σαλάτα. Ο σεφ δίνει ξεχωριστά σε κάθε εκπαιδευόμενο οδηγίες για το πώς θα κάνει την εργασία που έχει αναλάβει. Με αυτόν τον τρόπο, είναι σαφές το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων. Κάθε εκπαιδευόμενος ξέρει ακριβώς τι έχει να κάνει. Έτσι δεν μπερδεύεται ο ίδιος, αλλά ούτε και μπερδεύει τους άλλους. Επίσης, αντιλαμβάνεται ότι σε μια επαγγελματική κουζίνα υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 2 ατόμων και ξεκινούν την προετοιμασία. Η μία ομάδα πρέπει να πλύνει τα λαχανικά για τη σαλάτα, η δεύτερη ομάδα να ετοιμάσει τον κιμά για τα μπέργκερς και η τρίτη να ετοιμάσει τη σως. Όσο πλένονται τα λαχανικά, οι εκπαιδευόμενοι που έχουν μάθει να ζυγίζουν τις ποσότητες που χρειάζονται, ετοιμάζουν τον κιμά. Όλα ξεκινούν με την προετοιμασία του κιμά για τα μπιφτέκια. Το καλό ζύμωμα του κιμά είναι απαραίτητο για να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Ο σκοπός της όλης εκπαιδευτικής προσπάθειας δεν είναι απλά να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να φτιάχνουν ένα νόστιμο γεύμα. Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα. Σε μια κουζίνα που θέλει να έχει ένα σταθερό αποτέλεσμα τόσο όσον αφορά το μέγεθος της μερίδας, αλλά και την γεύση του πιάτου. Φυσικά, αυτό τους βοηθάει να καταλάβουν ότι σε μια επαγγελματική κουζίνα μας ενδιαφέρει να βγάλουμε οικονομικό κέρδος από τα πιάτα και να μην σπαταλάμε υλικά. Ο εκπαιδευτής σεφ βοηθάει την τρίτη ομάδα των εκπαιδευόμενων να ζυγίσει τα υλικά για τις σάλτσες. Ειδικά για τις σάλτσες, η εκπαίδευση στο σωστό μέτρημα και ζύγισμα των υλικών είναι πολύ σημαντική, καθώς ένα μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο εκπαιδευτής σεφ δείχνει στους εκπαιδευόμενους τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κοπούν τα λαχανικά για τη σαλάτα. Η προσθήκη της σαλάτας στο γεύμα μας βελτιώνει κατά πολύ τη διατροφική αξία του γεύματος, προσθέτοντας επιπλέον μικροθρεπτικά συστατικά, φυτικές ίνες, βιταμίνες αλλά και γεύση. Ο σεφ επίσης δείχνει στους εκπαιδευόμενους το σχήμα που πρέπει να δώσουν στα μπιφτέκια. Δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πολύ μικρά. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα μπιφτέκια στα ταψιά για να ψηθούν στο φούρνο και ολοκληρώνεται η σαλάτα. Οι ποσότητες είναι αρκετά μεγάλες, καθώς οι εκπαιδευόμενοι μαγειρεύουν στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής κουζίνας και δεν φτιάχνουν απλά κάτι για να φάνε οι ίδιοι. Αφού έχουν ψηθεί τα μπέργκερς, ο εκπαιδευτής σεφ ετοιμάζει ένα δείγμα για να δείξει στους εκπαιδευόμενους πώς θα στήσουν το πιάτο. Η παρουσίαση του πιάτου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πραγματικά μπορεί να προσθέσει αξία σε ένα γεύμα που προορίζεται για επαγγελματικό πλαίσιο. Χαίρονται πάρα πολύ με το δημιουργικό κομμάτι της προετοιμασίας του γεύματος. Κάθε γεύμα που φτιάχνεται με μεράκι και αγάπη στην κουζίνα μας είναι ένα μικρό, όμορφο ταξίδι. Το τελικό πιάτο είναι ο προορισμός του ταξιδιού. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γευστικό αποτέλεσμα. Οι εκπαιδευόμενοι πάντα καλούνται να δοκιμάσουν το κάθε πιάτο που δημιουργήσανε και να σχολιάσουν. Να δούνε αν κάτι μπορούσε να γίνει καλύτερα, αν κάτι πήγε λάθος και φυσικά να σκεφτούν κάποιες μικροαλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν όταν ξανακάνουμε τη συνταγή. Έχει αναπτυχθεί μια όμορφη, φιλική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτή σεφ και τους εκπαιδευόμενους. Αυτό όμως δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την επαγγελματική υπόσταση της εκπαίδευσης. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μέσα στην ομάδα και οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να μοιράζονται τις σκέψεις και τη γνώμη τους τόσο σχετικά με τις συνταγές όσο και για την όλη διαδικασία του μαγειρέματος. Υπάρχει πραγματικά πολύ καλή επικοινωνία στην εκπαιδευτική ομάδα. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής διατηρούν μια ομάδα στο Viber. Εκεί μπορούν να ανταλλάσσουν μαγειρικές ιδέες και απόψεις για καινούργιες συνταγές και όχι μόνο. Με αυτό το μέσο
ενισχύεται ακόμα περισσότερο η σχέση τους, η συναισθηματική σύνδεση και κρατιέται ζωντανή η ομάδα. Όταν οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να επαναλάβουν την κάθε συνταγή στο σπίτι τους, στέλνουν φωτογραφίες με το αποτέλεσμα στην ομάδα στο Viber, αλλά και σχόλια για τη γεύση, αφού φυσικά κάνουν τη δοκιμή. Οι εκπαιδευόμενοι κερδίζουν πολλά από την ομάδα μαγειρικής, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά πολλά κερδίζει και ο εκπαιδευτής σεφ από τη συναναστροφή του με τους νέους εκπαιδευόμενους. Είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη και μοναδική, γεμάτη όρεξη για μάθηση και εκπαίδευση. Έτσι, τον ανανεώνουν και τον εμπνέουν για νέες συνταγές και αγάπη για τη μαγειρική.